Ελλάδος, το λέει και η φράση, έχει μαζευτεί ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική showbiz. Από ταλέντο, από νιάτα, ομορφιά. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι κοντά μας, η Κατερίνα Παπουτσάκη, παρακαλώ. Καλημέρα. Πιο αδύνατη από ποτέ, έτσι. Όχι και από... Τι όχι, πλάκα μας κάνεις. Επιστρέψαμε στα παλιά. Έτσι, έτσι. Καιρός ήταν. Τι γίνεται, πώς πάει. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, εσύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης, σε βλέπω λάμπεις, έτσι. Και γιατί είμαι, είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά στη ζωή σου. Είμαι καλά. Το Μάξιμο. Όλα καλά, ο Μάξιμος. Γενικά υπάρχει και ένας αέρας αισιοδοξίας στην ατμόσφαιρα για όλους μας. Και πολιτικό-κοινωνικά εννοώ. Πώς το γενικά... βλέπεις το πράγμα, τι ακούς γύρω σου, τι αισθάνεσαι? Εγώ αισθάνομαι αυτό, ότι ο κόσμος έχει αναθαρίσει. Είναι κάτι που περίμενε, έτσι. Ναι, ναι. Φίλη... το διαφορετικό που δεν έχουμε δει. Ναι, μια φίλη ψυχοθεραπεύτρια χαριτολογώντας είπαν συνεχίσει, έτσι θα χάσω τη δουλειά μου. Δεν θα έχω κόσμο να έρχεται. Θα γίνουν όλοι καλά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ελπίζω να γίνουν όλα, να πάνε όλα καλά. Έχουμε όλοι γεμίσει ελπίδα. Έχουμε αναθαρίσει για κάποια πράγματα που συμβαίνουν εμένα με εκπροσωπούν απόλυτα. Τώρα το θέμα είναι να τα βρούμε γενικώς και να προχωρήσουν τα πράγματα έτσι όπως προσδοκούμε. Μακάρι, μακάρι για όλους. Εθνική Ελλάδος, αύριο το βράδυ. Μεγάλη επιτυχία για μία ακόμα φορά. Ένα σύραμα το οποίο είχαμε μιλήσει με τον Γιώργο πριν ξεκινήσει, πριν γίνει η πρεμιέρα, τη μέρα της πρεμιέρας νομίζω. Είχε πει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Πολύ. Δεν ήξερε αν θα έχει την τύχη του παραπέντε, γιατί όταν γίνεται μια μεγάλη επιτυχία, σκυνηγάει σε όλη τη ζωή και όλα συγκρίνονται με την προηγούμενη επιτυχία. Αλλά κατάφερε για μια ακόμα φορά να κάνει επιτυχία με κάτι τελείως διαφορετικό, με μια σειρά που θίγει πολλά κοινωνικά θέματα, που έχει χιούμορ, αλλά έχει και δραματικά στοιχεία μέσα και έχει ένα επιτελείο βέβαια σημαντικών ηθοποιών. Ήθελα πριν να πω πολύ περισσότερα, αλλά. Δεν πειράζει, ωραία τα λέτε. Φίβη Παπαδάτο ο ρόλος, έτσι. Ναι, Φίβη Παπαδάτο. Πρέπει να σου πω, όταν είδαμε την πρώτη φορά το τρέιλερ, κάποιες σκηνές δηλαδή από τη σειρά και είδαμε το πλάνο αυτό, ειδικά εμείς εδώ και η Έλληνα, που είμαστε ηθοποιοί, ας πούμε, και ο Στέλιος, που ήταν πάνω